Στην Δυτική Μακεδονία αυτό που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες είναι οι αρνητικές εξελίξεις με την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ. Βλέπουμε ότι και εσείς ως ΠΑΣΟΚ αλλά και ως Δημοκρατική Συμπαράταξη έχετε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά σας στο να απολυθούν μονάδες της ΔΕΗ και συμμετέχετε στις κινητοποιήσεις. Ποια είναι η θέση σας? Γιατί βλέπουμε ότι στα θέματα τα ενεργειακά συμμετέχετε ενεργά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ καταρχάς είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα με τη ΔΕΗ. Το 2014 το Σεπτέμβριο η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο ήταν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα είναι 612 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτή την πραγματικότητα, για αυτή την πραγματικότητα πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Τσίπρας. Διότι όταν εμείς είχαμε ένα άλλο σχέδιο που δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό, ερχόταν εδώ στα μέρη σας και μιλούσε λέγοντας ότι ξεπουλούν την περιουσία του ελληνικού λαού. Και τώρα κατάφερε μετά από δύο χρόνια να έχει ισοπεδώσει τις αξίες ενός σημαντικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας όπως είναι η ΔΕΗ, να έρθει να φέρει ένα πολύ χειρότερο σχέδιο και να μην κοκκινίζει από ντροπή σε σχέση με όλα αυτά που έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, σε αυτή την πολιτική εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Την πολιτική της κοροϊδίας του ελληνικού λαού δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε καμία περίπτωση. Έχουν ρίξει ευθύνες και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και τοπικοί φορείς εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ο Περιφερειάρχης, ότι ευθύνεται η προηγούμενη κυβέρνηση για αυτό που φτάσαμε μέχρι την επόμενη λοιπόν φορά που θα δείτε τον Περιφερειάρχη. Γιατί ήταν και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ γι' αυτό. Τα πράγματα είναι απλά. Τα στοιχεία, ξέρετε, τα μαθηματικά είναι απλή επιστήμη. Λοιπόν, είναι μεγέθη συγκρίσιμα. Λοιπόν, ευχαρίστως να αναλάβει ο καθένας τις διαχρονικές ευθύνες που έχει για το δημόσιο τομέα της χώρας. Αυτό αφορά τα κόμματα. Όλα μας τα κόμματα. Και το ΣΥΡΙΖΑ αφορά. Όταν κάποιοι έλεγαν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ελάτε να δούμε το ασφαλιστικό, που εμείς εγώ θεωρούσα ότι πρέπει να αλλάξει το ασφαλιστικό του 2001, κάποιοι, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι αντιπολίτευση μαζί με κάποιους λαϊκιστές μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλανε να αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε όμως ο Περιφερειάρχης που λέει ότι δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν φταίνε, φταίνει οι προηγούμενοι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αφού δεν φταίει η αξία από 2,6 δισεκατομμύρια να έχει φτάσει στα 612 εκατομμύρια? Αυτή είναι μια απλή ερώτηση. Μαθηματική ερώτηση. Λοιπόν, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Και οι ευθύνες είναι δύο, αν θέλετε, κατευθύνσεων. Πρώτον είναι τα τερατώδη ψέματα που είπαν στον ελληνικό λαό όταν εμείς είχαμε ένα άλλο σχέδιο που ήταν πιο βατό και αυτά που λένε σήμερα που φέρνουν μία λύση πολύ χειρότερη χωρίς να ξέρουμε ποια είναι η επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Το λέω αυτό διότι δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Είχαμε το υπερταμείο. Δεν υπήρχε περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια να συζητήσουμε για υπερταμείο και ο κύριος Τσίπρας έχει δεσμεύσει την περιουσία για 100 χρόνια. Αν αυτό κάποτε το ακούω πριν ένα μικρό διάστημα, 2-3 χρόνια, θα λέγαμε ότι αυτοί είναι προδότες. Αυτοί λειτουργούν απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και ο ίδιος έκανε το υπερταμείο, συνεχίζει την ίδια πολιτική και με άλλους οργανισμούς όπως είναι η ΔΕΗ και δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι έτσι η πολιτική όμως. Η πολιτική έχει ευθύνες και πρέπει να καταλογιστούν αυτές οι ευθύνες.